Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν αναφερόμαστε πρώτη φορά στην επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο παράρτημα παιδικής προστασίας στη Ρόδο, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση κάτω από την υποστελέχωση του ίδιου του Ιδρύματος, της δομής, αλλά βέβαια και κάτω από την άθλια κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τις κτηριακές δομές. Προφανώς αυτά έχουν πολύ βαριές συνέπειες στα ίδια τα παιδιά, στην ασφάλειά τους, με πιο πρόσφατο παράδειγμα, 29 Μάη, τρία ανήλικα κορίτσια που χάθηκαν από τη δομή, ευτυχώς βρέθηκαν και επέστρεψαν στη δομή. Το θέμα όμως είναι ότι αν και το Υπουργείο είναι ενήμερο με την κραυγή αγωνίας που βγάζουν και οι εργαζόμενες, παρά την ανάγκη να στελεχωθεί δομή με 29 μόνιμους υπαλλήλους, τόσες είναι οι οργανικές θέσεις, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις μόνιμοι, μόνο μία κοινωνική λειτουργός με απόσπαση, δύο βρεφονιπιοκόμοι, μία καθαρίστρια, μία μαγείρισα, μία βοηθός νοσοκόμα και άλλοι τέσσερις συμβασιούχοι που 36 του λήγουν οι συμβάσεις τους. Και ρωτάτε το Υπουργείο και η αρμόδια Υπουργός τι προτίθεται να κάνει για να εξασφαλιστεί γενναία κρατική χρηματοδότηση και για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις ανάγκες ασφαλούς λειτουργίας της δομής, αλλά και για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, πολύ δε περισσότερο για την εξασφάλιση ασφαλών σύγχρονων κτηριακών υποδομών που να υποστηρίζουν την ολόκληρη προστασία και φροντίδα των παιδιών. Κύριε Δάγκα, ευχαριστώ για την ερώτηση και κυρίως για μια ευκαιρία να αναφερθούμε ξανά, πέραν των γραπτών απαντήσεων, οι οποίες πάντα είναι απαραίτητες, και η επίκαιρη διαδικασία πολύ σημαντική για να ακούσει και ο κόσμος ακριβώς και τα θέματα, αλλά και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, άρα η ευθύνη που έχει να αποτεθεί πάνω και στο Υπουργείο και στις περιφερειακές υποδομές, αλλά οπουδήποτε και να βρίσκεται στο δημόσιο, είναι τεράστια. Και για μας λοιπόν, σε ένα καινούργιο Υπουργείο, αν και με πολλά και παλαιά ζητήματα, γιατί μιλάμε τώρα για ένα οικιστικό απόθεμα, για ένα κτηριακό απόθεμα, το οποίο είναι πολλών πολλών ετών, με βελτιωτικές ούτως ή άλλως ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά κυρίως και με ζητήματα υποστελέχωσης, τα οποία συνεχώς σε ένα κράτος το οποίο πέρασε την κρίση που πέρασε και με πολλές αφοπηρετήσεις προσπαθεί και με τη λογική των συμβάσεων και με νέες συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν κενά προσωρινά αλλά και με μόνιμες προσλήψεις να καλύψει τις ανάγκες. Αυτά λοιπόν τα οποία εμείς θεωρούμε ως απόλυτη προτεραιότητα είναι η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία. Να δούμε λίγο τι γίνεται έτσι ώστε να βελτιωθούν όλα αυτά. Προφανώς και το κομμάτι των προγραμμάτων και η ουσία της παροχής της φροντίδας και της μέρινας σε αυτά τα παιδιά, τα οποία το κράτος έχει, επαναλαμβάνω, εναποθέσει στη φροντίδα μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτά. Πάμε λίγο να δούμε λίγο το σύνολο για τους ωφελουμένους που έχει το Κέντρο Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου, γιατί είναι ένα σύνολο παραρτημάτων, είναι 120 ωφελούμενοι. 19 εξ αυτών, αλλά 19 παιδιά, είναι στο Κέντρο Παιδικής Προστασίας Δωδεκανήσου, Προστασίας Παιδιού. Τώρα, ποιοι είναι σύμμαχοί μας όλο αυτό? Είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται αυτή την περίοδο επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του παραρτήματος παιδικής προστασίας, έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να εξυγχρονιστούν οι δομές του. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την υπόθεση, ότι έχετε κάνει ξανά έτσι η ερώτηση, γιατί αυτό έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο από την εφορία νεότερων μνημείων, οπότε πρέπει να καμφθούν και πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν μας πούν, αλλά δεν τις διαγράφουμε, γιατί ειδικά στα διατηρητέα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Το βλέπουμε και σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, πολλές πολλές δομές που είναι διατηρητέα. Έχουμε παρά τις δυσκολίες προχωρήσει σε εργασίες της αποκατάστασης της μόνωσης χώρων σε 800 τετραγωνικά. Έχουν γίνει βελτιωτικές παρεμβάσεις από τη διοίκηση προφανώς του κέντρου στον κλιματισμό και τα κουφώματα των δωματίων και είναι τώρα σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση σε εργολάβο της αποκατάστασης και του διαδρόμου αλλά και των δωματίων του παραρτήματος. 15.000 ευρώ είναι αυτό το ποσό. Βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι δίπλα στην κρατική μέρημνα και στην αυτοδιοικητική ενίσχυση που έχουμε πάρα πολύ έντονα από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι και οι ιδιώτες. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι η δωρεά του Ιδρύματος Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη 600.000 ευρώ. Ευχαριστώ από καρδιάς και το Ίδρυμα, γιατί με τη βοήθεια και της Περιφέρειας έχουν ξεκινήσει εργασίες
για να δημιουργηθούν εξτρά πέραν του κέντρου παιδικής προστασίας μια νέα σύγχρονη μονάδα φροντίδας για άπορους ηλικιωμένους σε πτέρυγα ΑΜΕΑ. Αυτό το αναφέρω γιατί πέραν της απαραίτητης κρατικής μέρημνας για τον προϋπολογισμό και για το θέμα των εργαζομένων, δεν θέλω να αφήσω έξω και την πολύ σημαντική συνδρομή των ιδιωτών. Για το θέμα της στελέχωσης, θα αναφερθώ στη δευτερολογία για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου και λοιπές λεπτομέρειες για το τι κάνουμε για τις συμβάσεις και του COVID. Θα σας απαντήσω γι' αυτό, γιατί λήγουν 36, αλλά τι γίνεται και για το μόνιμο προσωπικό του αναμένουμε από το ΝΑΣΕΠ, αλλά και τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου του 23, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Ναι, απλώς σε σχέση με τη λειτουργία της ίδιας της δομής, το πιο εκρηκτικό πρόβλημα είναι η λειτουργία του με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Και ειδικά σε αυτές τις δομές που είναι καθοριστική η σταθερή σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά αντίστοιχα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, είναι ενδεικτικό ότι ψυχολόγος υπάρχει μόνο για 9 ώρες την εβδομάδα. Και εδώ μιλάμε για παιδιά που αντιμετωπίζουν αναγκαστικά λόγω της υποστελέχωσης και τον εγκλεισμό. Γιατί δεν υπάρχει όλο το αναγκαίο προσωπικό για να μπορούν να βγουν μια βόλτα, να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, να επισκεφθούν. Δηλαδή μια δραστηριότητα που θα μπορούσε σε όλη αυτή την τραυματική εμπειρία που έχουν ζήσει να δώσει μια ανάσα. Στα πλαίσια βέβαια της συνολικής προστασίας και φροντίδας τους. Οπωσδήποτε είναι πραγματικά εκρηκτικό, αν το δείτε, να μένουν παιδιά σε ένα κτίριο που έχει μέχρι, τι να πω τώρα, μέχρι και μούχλα τύχη. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κτηριακή υποδομή. Και βέβαια, μαζί με την σβελτιώσει στην ίδια την κτηριακή υποδομή έχει να κάνει και με το πώς εξασφαλίζεται οι ίδιες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών. Σκεφτείτε ότι δεν γίνεται με μία καθαρίστρια μόνιμη να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των ίδιων των παιδιών. Αντίστοιχα, ισχύει και σε σχέση με τις βάρδιες. Είναι δυνατόν τώρα, σε ένα μήνα, να υπάρχουν εργαζόμενες οι οποίες μπορούν να κάνουν και 4 συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες? Να υπάρχουν εργαζόμενες που δεν καλύπτεται ούτε το 12ωρο ανάπαυσης? Να μην έχουν πάρει οι γυναίκες ούτε την άδεια του 2023? Και αυτά τα εντοπίζουν και τα επισημαίνουν οι ίδιες οι εργαζόμενες, γιατί είναι σε βάρος της ίδιας ασφάλειας των παιδιών. Με όλα αυτά τα παραδείγματα που θα γνωρίζετε και εσείς, σας έχουν ενημερώσει και οι ίδιες, όπως έχουν ενημερώσει αντίστοιχα και την εισαγγελία. Κυρία Δάγκα, δεν θα μπορούσα ποτέ να διαφωνήσω ότι οτιδήποτε μπορεί να επιβαρύνει και τον εργασιακό βίο των εργαζομένων θα έχει άμεσα αντανάκληση και στα παιδιά. Εδώ όμως εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ, γιατί πράγματι εξαντλούνται τα περιθώρια και από τη διοίκηση, αλλά κυρίως από τους εργαζομένους που έχουν την καθημερινότητα, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Αν μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουμε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον φροντίδας. Σίγουρα υπήρχε το συμβάν με τα τρία μέλη της οικογένειας τα οποία προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες, με τις συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν ούτως ή άλλως τη συγκεκριμένη φυγή, γιατί υπήρξε και η επιστροφή. Αλλά και τη μέρημνα που υπήρχε και από τη διοίκηση, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία απειλή προς την προφανώς ακεραιότητα των παιδιών, αλλά και την ασφαλή επιστροφή. Άρα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και καταλαβαίνετε ότι εμείς αναλαμβάνουμε στα κέντρα παιδικής προστασίας πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που προέρχονται από οικογένειες που χρειάζονται τη στήριξη δική μας. Για τον κάποιο λόγο, οι οικογένειες αυτές εκείνη τη στιγμή τελούν σε αδυναμία και εμείς πρέπει να κάνουμε το κύριο κομμάτι. Πώς όμως θα γίνει αυτό, όταν πράγματι λέω ότι πάρα πολλά χρόνια το ζήτημα του προσωπικού είναι υπάρχον. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να αεροποιήσω. Πάμε όμως να δούμε τι κάναμε. Αν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε φροντίσει να περάσουμε την εξάμενη παράταση των συμβάσεων COVID, σίγουρα θα είχαμε πολύ περισσότερες ανάγκες. Και οι ανακοίνωσεις που έχουν να κάνουν είναι ότι θα παραταθούν οι συμβάσεις και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προφανώς δεν έχουν έρθει ακόμα οι προσλήψεις και από παλιότερες πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου μέσω ΑΣΕΠ. Άρα βλέπετε ότι εδώ πέρα προτάσουμε την κάλυψη όλων των κενών, σίγουρα όμως όχι και με τη λογική των παλωμάτων. Γιατί ξέρετε, και κάποιες ολιγόμενες συμβάσεις δημιουργούν και μια ανασφάλεια και στον εργαζόμενο και εν τέλει και στα παιδιά, γιατί οι σχέσεις, όπως είπατε, είναι σχέσεις πρώτα απ' όλα οργής και ασφάλειας. Να δούμε λίγο πώς υπηρετούν αυτή τη στιγμή για τον COVID. Έχουμε 20 άτομα γενικά στο κέντρο, 4 είναι στο παράρτημα, πέραν των μονίμων υπαλλήλων που αναφέρατε. Είναι κοινωνική λειτουργός, είναι βοηθός παιδαγωγός, και 2 βοηθοί παιδαγωγοί και 1 βοηθός βοηθοποιοκόμος. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι ότι για την προσωρινή κάλυψη σίγουρα θα έχουμε την
εξάμηνη παράταση των συμβάσεων COVID. Και εδώ, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για την έλευση 7-9 εργαζομένων από την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26 του 2023. Ποιοι είναι αυτοί? 2 ΠΕ παιδαγωγών, 2 ΔΕ επιμελητών κοινωνικής πρόνοιας, 2 ΤΑΦΕ κοινωνικής εργασίας, 1 ΠΕ ψυχολόγων, 1 ΤΑΦΕ βρεφονιπιοκόμων και 1 ΤΑΦΕ νοσηλευτικής. Κάνουμε επίσης και παράλληλα πολύ μεγάλο αγώνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Οικονομικών για να δρομολογηθούν νέες προσλήψεις να καλύψουν μεγαλύτερο κομμάτι των μόνιμων που αναφέρεται το 29, να φτάσουμε σε ποιο αριθμό, πιο κοντά μπορούμε να φτάσουμε ως προς τον οργανόγραμμα. Σύντομα θα ξέρουμε και τον ακριβή αριθμό των νέων προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων πέραν της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που σας ανέφερα πριν. Επίσης, όλα αυτά στηρίζονται και στη χρηματοδότηση, για να μπορείς να πεις ότι υπάρχει και μια πιο εύρυθμη λειτουργία του κέντρου. Το 2023, η τακτική χρηματοδότηση προς το κέντρο, το σύνολο, ήταν 1.108.000, ενώ το 2018 έως το 2022 ήταν κάθε έτος 150.000. Αυξήσαμε λοιπόν τη χρηματοδότηση ανά 1.000.000, από την, προσέξτε την αντίστοιξη, των 150.000 ευρώ για πολλά χρόνια, στο 1.108.000. Και θα συνεχίσουμε να δίνουμε στο κέντρο τη δυνατότητα χρηματοδοτικά, έστω και με έκτακτες επιχορηγήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει ανάγκες και παροχές. Εξετάζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 24, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει και το κέντρο να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 5567. Άρα, οι συμβασιούχοι μας, κανονικά που είναι από τον COVID, παράταση στο τέλος του Δεκεμβρίου. Η έλευση με το καλό των ανθρώπων που προσλαμβάνονται με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2023. Η επίσφευση των νέων προσλήψεων μονίμων σε συνεργασία με το εσωτερικό και το οικονομικό, αλλά και μια ενίσχυση στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 5567. Και όλο αυτό να δημιουργήσει ένα πλέγμα μεγαλύτερης ασφάλειας, σύν τον αυξημένο προϋπολογισμό που είμαστε διατεθειμένοι κάθε φορά και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοτίου Αιγαίου κυρίως, έτσι να το ενισχύουμε.